Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Το έπος του 40. Ο κύριος Μιχάλης Ματθαίου θα μας πει τι επικρατούσε τότε στο νησί της Λέσβου και θα μας διηγηθεί ιστορίες στρατιωτών από τα παράκυλα που πολέμησαν για την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στα παράκυλα Λέσβου, στο σπίτι μου, στα κάτω καφενεία, και θα σας διηγηθώ τι άκουσα κι εγώ από τους ηλικιωμένους την περίοδο εκείνη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Δεν θα αναφερθώ για τα διεθνή γεγονότα της εποχής εκείνης. Θα σταθώ μονάχα στη συμμετοχή των παρακυλωτών, των στρατιωτών, των κατοίκων του χωριού και το πνεύμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είχε ένα μικρό κόμμα και με το σύστημα το εκλογικό της απλής αναλογικής, είχε γίνει πρωθυπουργός από τις κυβερνήσεις εκείνης το 1936. Έκανε όμως μια προσπάθεια, έναν τιτάνιο αγώνα να προετοιμάσει τη χώρα, γιατί τα σύννεφα του πολέμου φθάνανε σε ολόκληρη την Ευρώπη, απ' άκρη σ' άκρη. Και την 28 Οκτωβρίου τον επισκέπτεται στην Κηφισιά, στο σπίτι του, ο Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος ήταν ο πρεσβευτής ο Ιταλός, και του δίδει ένα τελεσίγραφο ότι οι Ιταλοί ζητούν, ο Μουσολίνι ζητούσε από την Ελλάδα να περάσει και να κάνει ένα περίπατο, να μας σαρώσει και να φτάσει στη Μέση Ανατολή. Ο Μεταξάς του μίλησε στα γαλλικά, του είπε στα γαλλικά τη φράση ότι «Ώστε έχουμε πόλεμο». Δηλαδή, η απάντησή του ήταν ότι εμείς δεν δεχόμαστε, φύγε, θα κάνουμε τον αγώνα μας. Οι εφημερίδες όμως που εκδόθηκαν τη νύχτα εκείνη και κυκλοφόρησαν το πρωί, έγραψαν με μεγάλους τίτλους «Όχι». Έτσι πέρασε σε όλη την κοινωνία και σε ολόκληρο τον ελληνικό το λαό το «Όχι» του 40. Στη συνέχεια άρχισε η επιστράτευση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο χωριό μας το Δημοτικό Σχολείο χρησιμοποιήθηκε σαν κέντρο επιστρατεύσεως. Κατέβηκαν οι στρατιώτες από την Άγρα και επειδή δεν υπήρχε δρόμος για τα αυτοκίνητα, κατεβήκαν μέσα από τα βουνά, είναι πολύ πιο κοντά. Ορεσίβοι, ψημένοι άνδρες της Υπαίθρου, από τα μονοπάτια που ξέρανε, κατεβήκανε και κατατάχτηκαν στο Δημοτικό Σχολείο το δικό μας και οι παρακυλώτες στρατιώτες. Θυμάμαι σε μια διήγηση ο Μακαρίτης ο Μαγκανάς ο Βαγγέλης στο καφενείο έλεγε «Πετάξανε οι αγρίτες τα ραδιάντων απέναντι μέσα στα Κιτχατζισάβα ταλόνι», αυτό που έχει σήμερα η Μέρη, γιατί δεν τα χρειαζόταν. Ανεβήκαν στα αυτοκίνητα και αναχωρήσανε για τη Μυτιλίνη, που εκεί ντύθηκαν και συμπληρώσαν την επιστράτευση της Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Της δοξασμένης Μεραρχίας που μέχρι σήμερα ακολουθεί τη μοίρα της και την ιστορία της. Είναι η Μεραρχία που εδρεύει στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, στη συνέχεια υπολογίζω, επειδή εκλήθησαν υπό τα όπλα περίπου 150 με 200 παρακυλώτες στρατιώτες. 18 ηλικίες, αυτοί που είχαν γεννηθεί από το 1903 μέχρι το 1920, 19, που ήταν κληρωτοί το 40, έκαναν τη θητεία τους. Δεν έχω ακριβή στοιχεία για τον αριθμό, αλλά υπολογίζω 150 έως 200 στρατιώτες ντύθηκαν και αναχωρήσανε από τη Μυτιλίνη για το μέτωπο της Βορείου Ήπειρου. Βόρειος Ήπειρος ήταν, δεν ήταν Αλβανία. Λάθος λέγεται. Ο ελληνικός στρατός επί 5 μήνες απελευθέρωνε τη Βόρειο Ήπειρο, την οποία απελευθέρωσε και το 1914 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τούτη ισχυρή της γης δεν μας την παρεχωρήσανε, ενώ την ελευθερώσαμε 2 φορές μετά από την κατάρρευση της Γερμανίας. Όταν κηρύχθηκε εκείνη τη μέρα ο πόλεμος, άρχισαν και χτυπούσαν οι καμπάνες.
η καμπάνα η μικρή του μικρού καμπαναριού. Το νέο δεν είχε χτιστεί, χτίστηκε αργότερα γιατί το χωριό είχε επεκταθεί προς τα βόρεια και στα δυτικά, σε αυτούς τους δύο οικισμούς της Παναγίας και της Μακριά Βολάδας, και δεν ακουγόταν η μικρή καμπάνα. Γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο το Εκκλησιαστικό φρόντισε τότε στους θριάμβους, έβγαλε την καμπάνα, τη σηκώσαν και τη μεταφέρανε και την στηρίξανε, την κρεμάσανε στο μπαλκόνι του Μαγκαναδέλη, αυτό που βλέπουμε σήμερα το κτίριο, το περιποιημένο. Εκεί την κρεμάσανε και κάθε μέρα που έφταναν τα μηνύματα από το μέτωπο, πηγαίνανε νεαροί, χτυπούσανε την καμπάνα, γιορτές, πανηγύρια, τραγούδια, αλλαλαγμοί, ζητοκραυγές. Όλος ο κόσμος γλεντούσε με τους θριάμβους που γράφανε οι στρατιώτες μας. Κάθε λίγο λοιπόν ανακοινωνότανε από τα πολεμικά ανακοινοθέντα, τα οποία μεταδιδόταν τότε από το ραδιόφωνο, μόνο ραδιόφωνο, γράφαν και οι εφημερίδες, αλλά οι εφημερίδες μερικές διαβάζανε μέσα στο χωριό. Άντε έπαιρνε ο Σμπέθερος ο δάσκαλος, ο παπάς τέλος πάντων, ο πρόεδρος, μερικές εφημερίδες. Όλοι ήταν κολλημένοι στα ραδιόφωνα να ακούνε, παρακαλώ, τις ανακοινώσεις για τους θριάμβους και τις νίκες του στρατού μας στη Βόρεια Ήπειρο. Λοιπόν, όταν ερχόταν τα μηνύματα, ακουγόταν λοιπόν από τα ραδιόφωνα το εξής: πήραμε την Κοριτσά, πήραμε τους Αγίους Σαράντα, πήραμε το Τεπελένι, πήραμε την Πρεμετή, το Πόγραδετς, ένα-ένα όλα τα χωριά της Βορείου Ήπειρου. Γινόταν πραγματικά παζουρλισμός. Στις αυλές, οι ηλικιωμένοι, όπως ήταν και ο παππούς μου Ιγνάτιος Κουμάνιος, του είχε φέρει ο Δημοσθένης Θωμαΐδης από την Αμερική δώρο ένα περίστροφο. Και έβγαινε, λέει, ο παππούς μου που είχε και αρκετές σφαίρες, για κάθε φορά που ακουγόταν ότι κάναμε μία νίκη στη Βόρειο Ήπειρο, έβγαζε το περίστροφο και πυροβολούσε στον αέρα και ό,τι άλλα και κυνηγητικά όπλα όποιοι είχαν. Στη συνέχεια λοιπόν η μεραρχία συμπληρώθηκε στη Μυτιλίνη. Ντύθηκαν όλοι οι στρατιώτες, ήρθαν επιβατικά πλοία και φορτηγά πλοία, επιβιβάστηκαν απάνω οι στρατιώτες και τα ζώα τα οποία είχαν επιταχθεί, διότι πρώτου πολέμου είχαν καταγραφεί τα πάντα, οχήματα, μηχανήματα, που δεν είχε τότε και πολλά μηχανήματα, ας πούμε έργο όπως τα βλέπουμε σήμερα, κάτι λεωφορεία μικρά, κάτι μικρά αυτοκίνητα. Καταγράφηκαν τα πάντα και τα ζώα. Άλογα, αρσενικά και θηλυκά, ημίωνη, ανθεκτικά ζώα, με τα σαμάρια πεταλωμένα, τα παραδώσανε η περιοχή μας στην Καλονή και φορτώθηκαν όλα αυτά τα ζώα με το Βίντσι και τα κατεβάζανε μέσα στα αμπάρια των πλοίων, των φορτηγών και ακολούθησαν τη μεραρχία μας στην Πίνδο. Αυτός ήταν ο τρόπος. Τα ζώα όμως ήταν πολύτιμα, προσέφεραν υπηρεσίες. Συνολικά την εποχή εκείνη μαζί με το στρατό που παρατάχθηκε, 450.000 στρατός από το Ιόνιο μέχρι τον Εύρο και 150.000 ζώα, τα οποία πολέμησαν και αυτά τα καημένα μαζί με τους στρατιώτες μας. Πολλά από τις κακουχίες πεθαίνανε, πολλά πέφτανε και σπούσαν τα πόδια τους κατά τη διάρκεια που κάναν τις πορείες για να εφοδιάσουν μπροστά τα μαχόμενα τμήματα με τρόφιμα, με πυρομαχικά και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Όταν πέφτανε και σπούσαν τα πόδια τους φωνάζανε εξωματικοί: «Πάτε ρε παιδιά και σκοτώστε τα, σκοτώστε τα, μην τυραγιώτε τα ζώα». Τα πυροβολούσαν οι στρατιώτες που τα χρησιμοποιούσαν στο κεφάλι, τα ξεφορτώνανε και μοιράζανε στα άλλα ζώα το φορτίο τους για να συνεχίσουν την πορεία τους. Πριν να χωρίσει λοιπόν η μεραρχία από το λιμάνι της Μυτιλίνης, λέγανε όλοι εκείνοι που είχαν συμμετοχή στις ασκήσεις και στην προετοιμασία, τραγουδούσαν διάφορα εμβατήρια και ένα τραγούδι που λέγανε συχνά ήταν το παρακάτω: «Σε μια της Λέσβου απόκρυφη ραχούλα που είναι σπαρμένη με κλίματα και λιές, είναι το χωριό μου και μια χωριά το πουλα που με έχει μπλέξει με χίλιες μαριολιές».
«Αχ, είναι κακός μπελάς, στον πόλεμο να πας, μα έλα που το θέλει η μαμά Ελλάς». Μέχρι τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο χρησιμοποιήθηκε και το ιππικό. Για τους παρακυλιώτες ιππείς έχω πληροφορίες, μου τα διηγήθηκε ο Μακαρίτης ο Κεζίλης ο Ευάγγελος, εδώ στη γειτονιά μας, στο καφενείο του Ασλάνη, ήταν η παρακάτω από αυτούς που μου διηγήθηκε. Ο Μημάρογλου Μιχαήλ του Ιγνατίου, ο Ταστάνης Ευστράτιος, ο Λουλής Θεόδωρος και ο Κεζίλης Ευάγγελος. Το ιππικό ήταν ένα πανέμορφο όπλο, τα ζώα δενότανε με τους ιππείς, μαθαίνανε τις ασκήσεις, τα παραγγέλματα τα δίνανε όλα με τη σάλπιγγα της εποχής εκείνης και υπακούανε τα καημένα τα ζώα σαν να είναι στρατιώτες πραγματικοί. Ένα ποίημα που λέγανε οι ιππείς ήταν «Ο αγέρας τρώει τα ρούχα μου, ο ήλιος τα άρματά μου και αυτός ο έρμος καλπασμός τρώει τα σωθικά μου». Στη διάρκεια λοιπόν όλου του Ελληνοϊταλικού πολέμου που κράτησε 5 μήνες, τον Απρίλιο μας χτυπήσανε οι Γερμανοί, υπήρχαν πάρα πολλοί στρατιώτες, αδέρφια. Θα σταθώ σε ένα σημείο, στην οικογένεια Περικλήκος Βανή. Ο Περικλής που ψάλλει στην εκκλησία είναι εγγονός του Περικλήκος Βανή, ο οποίος είχε 5 γιους στο μέτωπο. Όλοι στη σειρά από το Ιόνιο και την Κέρκυρα συγκεκριμένα που ήταν ο Χρήστος, ο Ανδρέας, ο Γιάννης με τη μεραρχία τη δικιά μας, ο Χαράλαμπος και ο 5ος γιος του Περικλήκος Βανή ήταν ο Γεώργιος. Όλοι λοιπόν παραταγμένοι. Από το Ιόνιο μέχρι τον Εύρο, με δύναμη του ελληνικού στρατού 450.000 στρατιώτες και μήκος μετόπου 800 χιλιόμετρα. Ο Χαράλαμπος ήταν στο Χειρό Νυμφαίας στην Ανατολική Μακεδονία. Εκείνος δέχθηκε την επίθεση των Γερμανών και κρατήσανε μία εβδομάδα, όλα και όλα. Ο πατέρας τους, ο Περικλής, ο Μακαρίτης, συζητούσαν στα καφενεία, λέει, πατεράδες, ο γιος μου είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί, αλληλογραφούσαν, όλοι στέλνανε γράμματα, έστω ένα μικρό σημείωμα από το μέτωπο για να μαθαίνουν οι γονείς ότι είναι ζωή. Και όταν ψιθυριζόταν πια το Μάρτιο ότι πόσο θα αντέξουμε, η Γερμανία είχε ισοπεδώσει ολόκληρη την Ευρώπη, σαν οδοστρωτήρας, κανένας δεν άντεχε. Εμείς μετά από 5 μήνες πόλεμο πόσο θα αντέχαμε. Υπήρχε το ερωτηματικό, γιατί πολλοί ήταν βετεράνοι του Μικρασιατικού μετόπου, των Βαλκανικών πολέμων, δεν ήταν άσχετοι και συζητούσαν κάθε μέρα. Ο Μπαρπαπερικλής λοιπόν αυτός έλεγε «Αγώνας μωρέ, κι αυτούς θα τους νικήσουμε, απάνω τους». Οι άλλοι λοιπόν βλέπανε το θάρρος που είχε και λίγο κρυφά από αυτόν ψιθυρίζανε «Καλά ευλογημένος ο Περικλής». Λέει αυτά τα λόγια, δεν σκέπτεται ότι έχει 5 γιους στο μέτωπο. Δεν το σκεπτόταν ο καημένος, διότι αυτό ήταν το πνεύμα του 40. Όλοι με μεράκι και αυτοθυσία να κυνηγήσουμε τους εχθρούς, να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Ο Χειρό Νυμφαίας, Γιάννης Φατζίκης του Μιχαήλ, διήγηση στον εγγονό του Γιάννη Νικολού του Κωνσταντίνου,
παράκελα 27/12/2009. Παππού, πώς βρεθήκατε εδώ πρόσφυγες και πώς ήταν η ζωή σου μετά? Αχ, παιδί μου, δύσκολα χρόνια. Μαύρη καταστροφή της Μικράς Ασίας. Θα σου πω όμως για να μάθεις και να θυμάσαι. Γεννήθηκα 14 Δεκεμβρίου 1919 στις Ινούσες της Χίου. Εκεί είχαν φτάσει οι γονείς μου Μιχάλης Φατζίκης και Κρυστάλλο στον πρώτο διωγμό του 1915. Το χωριό μου ήταν το Σαΐπ στα Καράμπουρνά της Μικράς Ασίας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Στα παράκυλα εγκατασταθήκαμε το 1926 μετά από ταλαιπωρία στην Αποθήκα και την Άγρα μετά το δεύτερο διωγμό του 1922. Μετά την καταστροφή μας έδωσαν κλήρο μερικά κτήματα. Ένα στο Καστρέλι με ελιές, ένα στον Άγιο Γεώργιο με ελιές, ένα περιβόλι με πορτοκαλιές και ένα στο δάσος, ανοιχτό χωράφι, στην περιοχή Πλάτη, ένα ελαιόκτημα. Με αυτά ζούσαμε όπως μπορούσαμε έχοντας στην κατοχή μας μερικά πρόβατα, καθώς επίσης ασχολούμασταν και με την καλλιέργεια του καπνού. Το 1940 κατατάχθηκα στο στρατό στην Αγία Παρασκευή της Λέζου, αφού είχε κηρυχθεί ο πόλεμος από τους Ιταλούς. Εκεί έκανα τη βασική εκπαίδευση των τυφεκιοφόρων. Μετά από 2 μήνες περίπου μας μετέφεραν με πλοίο στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στα οχυρά της γραμμής Μεταξά, στο οχυρό Νυμφέας. Όταν φτάσαμε εκεί είδαμε ότι πολλές δουλειές δεν είχαν ακόμη τελειώσει. Συνεχιζόταν για να μπορέσουμε να αμυνθούμε καλύτερα, σκάβοντας χαρακώματα, ορίγματα έξω από το οχυρό. Υπηρετούσαμε μαζί με άλλους παρακυλιώτες. Θυμάμαι τον Μακαρίτη Γεώργιο Σεβαστό, που είχαμε το ίδιο κρεβάτι, εγώ στο επάνω και εκείνο στο κάτω. Οι άλλοι χωριανοί ήταν σε άλλους λόχους, που δεν θυμάμαι κανέναν. Πέρασαν τόσα χρόνια, βλέπεις. Διοικητής του λόχου ήταν ο Περικλής Καθιώτης, λοχαγός Μυτιλινιός, μάλλον από τη Μόρια. Ανθιπολοχαγός μας ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, και αυτός ήταν. Ναι, αυτός ήταν και μας φερόταν πολύ καλά. Όλο το χειμώνα πριν μας χτυπήσουν οι Γερμανοί, εμείς είχαμε ησυχία παντού. Ενώ στην Αλβανία γινόταν μεγάλες μάχες και νικούσαμε. Παίρναμε γράμματα από αδέρφια, συγγενείς και φίλους και μας έγραφαν τι γινόταν στο μέτωπο. Τις εξελίξεις μας τις έλεγαν και οι αξιωματικοί. Μέσα στο οχυρό είχαμε τα πάντα, θαλάμους στρατιωτών, αναρωτήριο, ιατρία, γραφείο διοικητού λόχου, αποθήκες πυρομαχικών, τροφίμων, μαγειρία, υδραγωγείο, αερισμό, αποχέτευση κλπ. Δεν μας έλειπε τίποτα. Σε κάθε γωνιά των στοών υπήρχε όπλο πολυβόλο για να αμυνθούμε βήμα-βήμα αν θα έπαινε ο εχθρός στις στοές. Για να ανέβουμε στις θέσεις των πολυβόλων ανεβαίναμε σκάλες τσιμεντένιας με 110 σκαλοπάτια. Στα παρατηρητήρια υπήρχε όρθια κάθετη σιδερένια σκάλα με 30 σκαλοπάτια και λοξή θηρίδα για παρατήρηση. Όταν μπαίναμε στις στοές υπήρχε στη δεξιά πλευρά κόκκινη λαμαρίνα καρφωμένη στον μπετόν για να προσανατολιζόμαστε ακόμα και όταν σβήνανε οι λάμπες πετρελαίου που υπήρχαν σε αποστάσεις. Ξέραμε ότι όταν μπαίναμε στα δεξιά ήταν η λαμαρίνα και όταν βγαίναμε στα αριστερά. Έξω από το οχυρό βγάζαμε και διπλοσκοπιές, ενέδρες, φυλάκια, ακροαστικά και περιπόλους, κάθε λόχος του τομέα που είχε. Τις ήσυχες ώρες μέσα στο οχυρό χαλαρώναμε και πολλές φορές παίζαμε και μπιζ, αστεία διάφορα και έτσι κυλούσε η ζωή. Στις 5 Απριλίου παραμονή της γερμανικής επίθεσης οι αξιωματικοί μας έβγαλαν λόγο και μας είπαν ότι θα νικήσουμε και εδώ, αφού νικούμε στην Αλβανία. Μας θύμασαν τους δοξασμένους προγόνους μας, τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, τον Διάκο στην Αλαμάνα, τον Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια και άλλους πολλούς. Είχαμε μεγάλο ενθουσιασμό, δεν φοβόμασταν τίποτα. Το οχυρό βουνό ολόκληρο από πάνω μας. Εμείς ένα ολόκληρο τάγμα χωμένο μέσα στα κατάβαθα. Μετά τον πόλεμο πριν από μερικά χρόνια έμαθα ότι το τάγμα μας είχε 478 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες. Την αυγή της 6ης Απριλίου ήμασταν όλοι στο πόδι στις θέσεις μάχης, αφού όλη τη νύχτα κανείς δεν έκλεισε μάτι. Κάποια στιγμή μετά τις 5 η ώρα άρχισαν τα κανόνια των Γερμανών να βομβαρδίζουν το βουνό. Ακούγαμε τις εκρήξεις που γινόταν στην επιφάνεια και ένα ατέλειωτο βουητό. Αυτό κράτησε ώρες πολλές, δεν θυμάμαι πόσες. Όταν σταμάτησαν τα κανόνια άρχισαν τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν.
πόσα ήταν, κανείς δεν ήξερε. Κύματα ερχόταν, το ένα μετά το άλλο, και όλα πετούσαν χαμηλά, πολύ χαμηλά, έτσι μας έλεγαν οι αξιωματικοί. Αυτά έβλεπαν οι παρατηρητές. Προχώρησε η μέρα, αν θυμάμαι καλά κάτι, σε 11 η ώρα άρχισε να ανεβαίνει το πεζικό των Γερμανών στις πλαγιές του οχυρού. Όταν πλησίαζαν πολύ κοντά, έδιναν το σύνθημα οι αξιωματικοί στους πολυβολητές, πυρ. Το κροτάλισμα των πολυβόλων ήταν ασταμάτητο, θερίζοντας όλους πριν πλησιάσουν στα φατρώματα, παρένθεση πθυρίδες πολυβόλων. Από Μπετό. Ρηπές ακούγονταν από παντού όπου υπήρχε φάτρωμα από διπλανά πολυβολία. Οι Γερμανοί έπεφταν σαν τα κούτσουρα. Μέσα στα πολυβολία γινόταν πανηγύρι, σφυρίγματα, ζητοκραυγές, αλλά λαχμίχας. Αποκρούσαμε την πρώτη επίθεση. Μέχρι να έρθει το βράδυ έγιναν και άλλες επιθέσεις με το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό έγινε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη και την τέταρτη στο δικό μας λόχο δεν είχαμε ούτε νεκρούς ούτε τραυματίες στρατιώτες. Αν θυμάμαι καλά, την τέταρτη μέρα οι αξιωματικοί μας είπαν ότι ήρθε διαταγή να παραδοθούμε, γιατί το μέτωπο είχε σπάσει σε κάποιο σημείο και ήταν άδικη άλλη αιματοχυσία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Με βαριά καρδιά, αφού καταστρέψαμε ό,τι όπλο μπορούσαμε, βγήκαμε από το χυρό και παντού υπήρχαν Γερμανοί που μας έδειχναν το δρόμο προς την Κομωτινή. Από την Κομωτινή μέχρι την Αθήνα πήγαμε με τα πόδια. Στο δρόμο ανακατωθήκαμε πολλοί στρατιώτες από διάφορες μονάδες που υποχωρούσαμε. Οι αξιωματικοί μας έλεγαν στο δρόμο να αποφεύγουμε τις αγγλικές μονάδες, γιατί οι Γερμανοί χτυπούσαν τους Άγγλους όπου τους έβρισκαν. Εμάς δεν μας χτύπησαν ποτέ. Συνήθως βαδίζαμε τη νύχτα και τις ώρες της ημέρας κρυβόμασταν όπως μπορούσαμε από το φόβο των αεροπλάνων. Φτάσαμε στα Μέγαρα. Πώς βρεθήκαμε εκεί ούτε ξέρω, ούτε θυμάμαι τη διαδρομή που ακολουθήσαμε. Εκεί είδαμε να πέφτουν οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα για πρώτη φορά από τον ουρανό. Πράγματα άγνωστα για εμάς. Μόλις προσγειωνόταν, πυροβολούσαν παντού, σε όλες τις πλευρές. Δεν χτυπήθηκε όμως κανείς από εμάς. Εκεί ανταμώσαμε αρκετούς χωριανούς. Ο Νικόλαος Αθανασέλης, ο Ιγνάτιος Κουμάνιος, ο Μιχάλης Γκαγκαλής, ο Μανώλης Εμμανουήλ, αδελφός του Χρήστου. Οι Γερμανοί μας έδειχναν το δρόμο και μας έλεγαν «Ατίνα, Ατίνα». Συνεχίσαμε με τα πόδια μέχρι την Αθήνα. Πού να πηγαίναμε όμως, κουρασμένοι, νηστικοί, άπλητοι, ψηριασμένοι. Κάποιοι ξέρανε ότι στο Γκάζι είχε ένα σπιτάκι μικρό η κυρία Μαρία Πέτρου και έμεινε με την οικογένειά τους και τα τρία αγόρια της. Καταλήξαμε εκεί και συναντήσαμε και άλλους χωριανούς μας εκεί, όπως τον Νικόλαο Τσιριμπλή, τον Ιπποκράτη Ιπποκράτους, τον Χρήστο Χατζηχριστόφα, τον Γεώργιο Σεβαστό, τον Μιχάλη Σεβαστό και πολλούς άλλους που δεν θυμάμαι. Εκεί η θαυμάσια αυτή γυναίκα άνοιξε το σπιτάκι της και μας έβαλε όλους μέσα. Κυριολεκτικά παστωθήκαμε και μας περιποιήθηκε σαν παιδιά της. Μέσα στην αυλή έβαλε ένα καζάνι με νερό και έβραζε τα ρούχα μας για να μας ξεψυριάσει, να μας ταΐσει με ό,τι μπορούσε να βρει. Αυτή τη δύσκολη ώρα ήταν η μάνα μας, η μάνα του στρατιώτη. Μετά την απελευθέρωση, όλοι εμείς οι στρατιώτες των παρακύλων που περάσαμε από εκεί όταν ερχόταν στο χωριό, την υποδεχόμαστε όλοι με χαρά και εκτίμηση και παντού ήταν καλοδεχούμενοι. Όλοι είχαν να πούν έναν καλό λόγο. «Καλώς όρισες, κύρα Μαρία». «Έλα, κύρα Μαρία, κάθεσε να σε κεράσουμε». Κανένας δεν είχε ξεχάσει την προσφορά της στη δύσκολη στιγμή. Και αυτό το είχαμε μάθει όλοι οι χωριανοί, ακόμη και τα παιδιά. Και την εξυπνάδα της και το δυναμισμό της της είχαμε δώσει το ψευδόνυμο τιμητικά ο στρατηγός. Η κυρία Μαρία η Πέτρου ήρθε, έλεγαν. Ο στρατηγός, κατεβαίνουμε λοιπόν παιδί μου στον Πειραιά να μάθουμε για κανένα καΐκι που μπορούσε να μας μεταφέρει στη Μυτιλίνη. Δύσκολο πολύ, χάος, όλα είχαν διαλυθεί και οι κατακτητές Γερμανοϊταλοί κυκλοφορούσαν παντού. Τους βλέπαμε που μας κοίταζαν λοξά, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη εμείς μόνο είχαμε αντισταθεί. Σε δύο αυτοκρατορίες. Ενώ άλλα κράτη πολύ μεγαλύτερα είχαν διαλυθεί σε λίγες ημέρες. Εμείς οι δοξασμένοι στρατιώτες της Αλβανίας και των οχυρών της γραμμής Μεταξά. Τριγυρνούσαμε πεινασμένοι στην Αθήνα να βρούμε κάτι να φάμε, να σταθούμε όρθιοι.
Εμείς που αντιμετωπίσαμε την εποχή εκείνη το θηρίο που λεγόταν Χίτλερ και έκανε όλη την ανθρωπότητα να τρέμει, έπρεπε να ζήσουμε, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στον τόπο μας. Πολλοί από εμάς άρχισαν να κάνουν κάποιες μικροδουλειές, μικροεμπόρια, για να βγάλουν κάποια χρήματα για τις ανάγκες μας. Κάποια μέρα ήρθε εκεί ο πολιτευτής του νησιού μας, Νικόλαος Μαλιάκας, και μας είπε: «Αύριο να έρθετε στην τάδε διεύθυνση, θα σας δώσω ένα πεντακοσάρικο τον καθένα για τα έξοδά σας». Πράγματι το κάναμε την άλλη μέρα. Αυτή την ώρα ήταν μεγάλη βοήθεια. Δεν το ξεχάσαμε ποτέ. Κάποια μέρα που κατεβήκαμε στον Πειραιά, μάθαμε ότι πηγαίνε ερχόταν στο νησί ο Μούχαλος, καπετάνιος από το Μεσότοπο. Είχε δύο καγίκια ξύλινα, νονός του συγχωριανού μας Νικολάου Ζουμπουλή. Τέλος, μάθαμε ποια μέρα θα έφευγε και αφού αποχαιρετήσαμε την κυρία Μαρία, τη μάνα του στρατιώτη, όλοι μαζί βρεθήκαμε στον Πειραιά. Στο καΐκι που ήταν καπετάνιος ο Μούχαλος, επιβιβαστήκαμε όλοι οι παρακυλιώτες, διασχίσαμε το Αιγαίο. Πόσες ημέρες δεν θυμάμαι. Πρώτο λιμάνι Σκάλα Πολυχνήτου, βγήκαν οι στρατιώτες της περιοχής. Δεύτερο λιμάνι Αποθήκα, βγήκαν οι παρακυλιώτες και οι αγρίτες. Με τα πόδια φτάσαμε στα παράκυλα. Όπως μάθαμε, είχαν επιστρέψει και άλλοι πριν από εμάς από άλλα δρομολόγια. Επιστρέψαμε όλοι από τα μέτωπα, κανένας νεκρός, μόνο ο Μανώλης Ζαδέλης ανάπηρος. Τυφλός από έκρηξη ιταλικής οβίδας μπροστά του και ο τραυματίας Αθανάσιος Κάβουρας, ο οποίος τραυματίστηκε από ιταλική οβίδα στο Τεπελένι. Μας προστάτευσαν οι Άγιοι, η Παναγία και ο ταξιάρχης του χωριού μας. Το όνειρο. Λίγες μέρες πριν την εισβολή των Γερμανών, μια νύχτα είδα στον ύπνο μου ότι ήρθε στο προσκέφαλό μου μια γριούλα, η χωριανή μας, η Παναγιούδα, η Μίντινα. Ξαφνιασμένος της λέω: «Τι γερεύεις εσύ, θεία Παναγιούδα, μέσα στα βουνά?» «Δεν είμαι η θεία σου, η Παναγιούδα. Είμαι η άλλη που κάθομαι πιο πέρα. Σε λίγες ημέρες θα φύγετε από εδώ, Γιέμ Γιανέλ. Μη φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα κακό. Εγώ θα σε ακολουθώ και θα σε προστατεύω μέχρι το χωριό». Ήταν η Παναγία που είναι στην έξοδο του χωριού προς τα δυτικά και που είναι και ο μόνιμος οικισμός. Εκεί πριν την έξοδο ήταν το σπίτι της Μίντινας, το σημερινό του Παναγιώτη Καρούλια. Ξύπνησα ταραγμένος, κατεβαίνω από το επάνω κρεβάτι και ξυπνώ το συγχωριανό μου Γεώργιο Σεβαστό. Του λέω το όνειρο, ανάψαμε τσιγάρο και σιγομιλούσαμε, μη ξυπνήσουμε τους άλλους στρατιώτες. Προσπαθήσαμε να δώσουμε εξήγηση, πώς θα φύγουμε από εδώ, στην Αλβανία νικούσαμε. Εδώ έχουμε ησυχία παντού. Συζητούσαμε ώρα πολύ, είχαμε αγωνία. Συμπέρασμα, δεν βγάλαμε κανένα. Δεν άργησαν όμως να φανερωθούν όλα. Η Παναγία ήταν μαζί μου. Δόξα να έχεις Παναγία μου και σε ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, γιέ μου, άρχισε η μαύρη σκλαβιά, η κατοχή, η πείνα, η ανέχεια. Βάσανα που κράτησαν 3,5 χρόνια. Αγώνας να ψευτοζούμε με πολύ λίγα τρόφιμα όλος ο κόσμος. Ευτυχώς τα χωριά τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από τις πόλεις, από όσα μπορούσαμε να μαθαίνουμε. Σιγά σιγά πέρασαν τα χρόνια της σκλαβιάς και ήρθε ο Οκτώβριος 1944, η Λευτεριά. Δεν προλάβαμε να τη χαρούμε όμως και πέσαμε σε άλλες περιπέτειες. Μέχρι το 1949, νέα ελπίδα από το 1950 και μετά, κάπως όλα καλύτερα. Δουλεύαμε σε αγροτικές δουλειές, καπνά, ελιές, πρόβατα. Έμαθα τυροκόμος, δούλεψα χρόνια πολλά στο τυροκομείο του χωριού, δόξα τω Θεώ πολύ καλά. Μεγάλωσα τα παιδιά μου και τώρα καμαρώνω εσάς τα εγγόνια μου, παλικάρια πια, και μου χαρίσετε και δυσέγγωνα. Έτσι κύλησε η ζωή μου, γιέ μου. Αυτά είχα να σου πω, μαζεύοντας τις αναμνήσεις μου με κόπο. Στην ηλικία που είμαι, μαθαίνω ότι ακόμη δύο είναι ζωντανοί στο χωριό. Να είσαστε όλοι καλά εσείς οι νέοι, παιδιά μου. Εμείς θα φύγουμε. Εδώ έχω κάποιες φωτογραφίες όλων αυτών των στρατιωτών που πήρανε μέρος. Μερικές δηλαδή, ήταν αδύνατο να έχω για όλους. Αυτή που σας δείχνω είναι του πεθερού μου Γεωργίου Κωρακοσταντή, ο οποίος υπηρετούσε το 1939 σαν κληρωτό στο πολεμικό ναυτικό και τορπιλίστηκε
στις 15 Αυγούστου 1940 στο λιμάνι της Χίου με το εύδρομον Έλλη. Μία. Αυτή είναι μία καλύτερη, πιο κοντινή, και το τμήμα τορπίλης η οποία χτύπησε στο μόλο του λιμανιού, γιατί ο δολοφόνος, ο καπετάνιος του υποβρυχίου Δέλφινο που ξεκίνησε από τη Ρόδο, προσπάθησε να βάλει τορπίλες από το στόμιο του λιμανιού και να χτυπήσει επιβατικά πλοία τα οποία ήταν δεμένα μέσα στο λιμάνι φορτωμένα προσκυνητές. Δύο έριξε, η μία χτύπησε το μόλο του λιμανιού και η άλλη από τη δεξιά πλευρά στα βράχια, και η τρίτη χτύπησε το πλοίο το οποίο βύθισε σε μερικά λεπτά. Εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία, πάλι παρακυλιώτες στρατιώτες οι οποίοι βγήκανε στη Μυτιλίνη μέσα όταν η μεραρχία συμπλήρωνε την επιστράτευση και προετοιμαζόταν να αναχωρήσουν για το μέτωπο της Πίνδου. Λοιπόν, διαβάζω. Δέλιος Μιχαήλ, του Αθανασίου. Μοριανός Ευάγγελος. Καύρος Χαράλαμπος του Θεοδόρου. Αλεξάνδρου Αναστάσιος. Γιαζιτζόγλου Φωκίων. Παπαδόπουλος Ιωάννης. Χατζηχριστόφας Χρήστος. Καύρος Χαράλαμπος. Αγριτέλης Βασίλειος, Τσερκέζος Γεώργιος, Κλέλης Θεμιστοκλής, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Βαλίνας Γεώργιος, Αθανασέλης Νικόλαος, Χατζηγρηγορίου Νικόλαος και Γκαγκαλής Ελευθέριος. Σύνολο 17 άτομα. Ακόμη μία φωτογραφία, και αυτή είναι βγαλμένη στη Μυτιλίνη, και διαβάζω ποιοι είναι ακριβώς απάνω. Όρθιοι, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Γιαννιόγλου Νικόλαος, Αλεξάνδρου Αναστάσιος, Αθανασέλης Νικόλαος, Δημητρίου Ευάγγελος, Χαμαλέλης Μενέλαος, Καύρας Χρήστος και Καύρος Αθανάσιος. Καθήμενοι, Ασλάνη Μαρία, Ασλάνη Εφθαλία, Καύρα Εύχαρης Βασιλείου, Καύρας Βασίλειος, Κουμάνιος Ιγνάτιος και Ασλάνης Νικόλαος. Οι κυρίες ήταν η κυρία Ευθαλία Ασλάνη και η Μαρία, οι κόροι, οι οποίες πήγανε να αποχαιρετήσουν τον Μπαρμπανίκο τον Ασλάνη, και είναι και τα δύο παιδιά, ο Δημητράκης και ο Γεώργιος, παρακάτω. Καθήμενοι, Καύρος Χαραλαμπός του Διαμαντή, Ασλάνης Δημήτριος, Ασλάνης Γεώργιος, Αλεξάνδρου Απόστολος, Φαφάκος Παναγιώτης, Χατζηγρηγορίου Νικόλαος και Τζόγλου Φωκίων. Αυτή είναι άλλη 21, επομένως και 17, η προηγούμενη φωτογραφία, 38 άτομα, αφαιρέσουμε τις γυναίκες για τα παιδιά, 34 άτομα είναι σε αυτές τις δύο φωτογραφίες. Και εδώ είναι ο Σεβαστός Γεώργιος και ο Γιάννης Φατζίκης, οι δύο αυτοί, και στην κάτω φωτογραφία είναι από τα αριστερά ο Γιάννης Φατζίκης, οι άλλοι είναι άγνωστοι, πιθανότατα είναι Μυτιλινοί στρατιώτες, στο χειρό Νυμφέας, όταν ανεβήκανε πάνω στη Μακεδονία. Το χειρό Νυμφέας ήταν στην Ανατολική Μακεδονία. Αυτά είναι τα δύο μετάλλια, τις δύο όψεις έχω, το μετάλλιο που απενεμήθη στον πεθερό μου για τον τορπιλισμό του το 1940.